Γεια σας από την ντουλάπα μου. Από εκεί σας μιλάω σήμερα. Ευτυχώς η Έλλη Σκις μου έκανε την τιμή να μιλήσουμε μέσω Skype. Και ποια είναι η Έλλη Σκις? Πρόκειται για μια Βέρα Ελληνίδα, με γαλλικό επίθετο λόγω του συζύγου της, μια εξαιρετική δημοσιογράφο μόδας που σπούδασε ευρωπαϊκές σπουδές και ιταλικά στην Αγγλία, εξού και η τέλεια προφορά της στα αγγλικά, τα ιταλικά και τα γαλλικά της, που θα διαπιστώσετε και παρακάτω. Η Έλλη ξεκίνησε την καριέρα της από τη Μέκα της μόδας στο Παρίσι και σήμερα εργάζεται στα έντυπα του ομίλου της Καθημερινής. Μείνετε να ακούσετε αυτό το podcast για να απολαύσετε καταρχήν ωραία ελληνικά, αλλά και συμβουλές στυλ που δεν έχουν να κάνουν με το χρήμα, αλλά με την κοινή λογική, παρόλο που πολλές από εμάς θα πληρώναμε για να ακούσουμε συμβουλές μόδας από την Έλλη Σκις. Από την επόμενη φορά θα τα πούμε από το στούντιο, γιατί σαν την ανθρώπινη επαφή και το τέτα-τέτ δεν έχει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να ακούσουμε πώς είναι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα δίπλα στο μεγαλύτερο όνομα της δημοσιογραφίας της μόδας. Αυτό που σίγουρα ήταν η πιο σημαντική στιγμή και που άλλαξε τη δική μου πορεία σε αυτόν τον χώρο ήταν η συνάντησή μου με τη Σούζι Μένκες, η οποία τότε ήταν η συντάκτρια μόδας της International Herald Tribune, και είχα την μεγάλη τύχη να μείνω κοντά της για κάποια χρόνια ως βοηθός της. Αλλά και τι είχε μοιραστεί μαζί της η θρυλική μορφή της ελληνικής μόδας, ο παγκοσμίου φήμης σχεδιαστής Γιάννης Τσεκλένης. Όπως έλεγε ο κ. Τσεκλένης, δεν βρήκαμε ποτέ τον τρόπο στη μόδα τουλάχιστον να κάνουμε ένα made in Greece. Είμαι η Κορίνα Βρούσια και ακούτε το Hashtag Still, ένα podcast για τους ανθρώπους της μόδας. Όπως εγώ. Γεια σου Έλλης. Γεια σου Κορίνα. Πώς είσαι? Είμαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που μία από τις καλύτερες δημοσιογράφους μόδας που έχουμε στην Ελλάδα είναι στο podcast το δικό μου. Έλλη, ήθελα να σε ρωτήσω ξεκινώντας αυτή την συζήτηση, πώς είναι να είσαι δημοσιογράφος μόδας εν έτη 2020. Θα έλεγα ότι χωρίζεται αυτό το έτος, το πριν και στο μετά, οπότε ξεκινώντας τη χρονιά νομίζω ότι περιμέναμε ότι θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ας πούμε ότι εν έτη 2020 και ειδικά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και να δούμε για πόσο ακόμα, σημαίνει να κάνεις πάρα πολύ δουλειά. Είμαστε όλοι στο χώρο με την καλή έννοια υπερφορτωμένοι, από τη μία ευχαριστημένοι που έχουμε δουλειά και που ασχολούμαστε με πράγματα που αγαπάμε και μας ενδιαφέρουν, αλλά έχουμε όλοι πάρα πολύ δουλειά και δεν είναι μόνο για τη μόδα, είναι γενικό. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, προσπαθούμε να βρούμε θέματα που ενδιαφέρουν, προσπαθούμε να μάθουμε κι εμείς, γιατί είμαστε όλοι σε μία περίοδο που μαθαίνουμε, που έχουμε δηλαδή πολλές ερωτήσεις και απορίες, αλλά ελάχιστες σωστές απαντήσεις, και είμαστε πραγματικά εν ενεργεία, θα έλεγα. Όλο αυτό το οποίο συμβαίνει το θεωρείς πρόκληση ή το βρίσκεις και λίγο κουραστικό? Σαφέστατα είναι μια πρόκληση όταν ζούμε αυτή τη στιγμή αυτή την ιστορία, αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας. Νομίζω ότι αυτό που μας κουράζει είναι λίγο η αγωνία για το τι θα έρθει μετά, με ποιον τρόπο θα έρθει, πώς θα το διαχειριστούμε, και έχω μια μικρή αγωνία για το πώς θα διαχειριστούμε την επιστροφή μας στην ζωή μας του πριν. Τον φόβο που θα έχουμε και σε ποιο βαθμό θα τον έχουμε. Πάμε να κάνουμε μία μικρή αναδρομή στο πώς ξεκίνησε η αγάπη σου για τη μόδα και πώς αποφάσισες να γίνεις δημοσιογράφος μόδας. Θα πάμε στο μακρινό παρελθόν με αυτή την έννοια. Να σου πω, είχα από μικρή αυτό το μικρόβιο για τη δημοσιογραφία. Άλλοι το λένε περιέργεια, άλλοι το λένε κουτσομπολίστικη διάθεση, όπως θες πες το. Είχα από μικρή λοιπόν αυτή την όρεξη για επικοινωνία. Ήμουν αρκετά κλειστό παιδί, αλλά απ' την άλλη πάντα κοίταζα τι συμβαίνει γύρω μου και ήθελα να το μεταφέρω. Είχα και ένα μικρό περιοδικό που το έλεγα Ο Κίκος και ο Τσίκος. Ο Κίκος ήμουν εγώ, ο Τσίκος ήταν το σκυλάκι μου. Και βεβαίως ήταν επικίνδυνη σύλληψη, να τονίσω. Παρ' όλα αυτά, είχε όμως και μόδα που μπορώ να πω ότι αγαπούσα λίγο παραπάνω. Πάντα μου άρεσε το eccentric, θα έλεγα, αντίσημο. Μου άρεσαν πολύ τα κοσμήματα, τα φομπιζού, και είχα πάντα λίγο αυτή την αίσθηση για τη μόδα, ότι με ενδιαφέρε κατά κάποιο τρόπο παραπάνω. Αλλά αυτό που σίγουρα ήταν η πιο σημαντική στιγμή και που άλλαξε τη δική μου πορεία σε αυτόν τον χώρο ήταν η συνάντησή μου με τη Σούζι Μένκες,
Γκένκες, η οποία τότε ήταν η συντάκτρια μόδας της International Herald Tribune, και είχα την μεγάλη τύχη να μείνω κοντά της για κάποια χρόνια ως βοηθός της. Αυτό άλλαξε όλη μου τη διάθεση, την ιδέα, το σκεπτικό και εν τέλει και την μετέπειτα πορεία μου βέβαια στο χώρο. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τη Σούζι Μένκες και πώς πραγματικά είναι να ξεκινάει κανείς την καριέρα του δίπλα σε αυτό το τεράστιο όνομα? Η αλήθεια είναι ότι είχα ακούσει πολλά για τη Σούζι και όταν την πρώτο είδα στην εφημερίδα πριν γίνω βοηθός της, την κοίταζα με δέος λίγο από μακριά, γιατί ήξερα ότι ήταν μια πολύ δυναμική προσωπικότητα του χώρου. Αλλά αυτό που κατάλαβα όταν τη γνώρισα και μετά ήταν τι θα πει να είσαι επαγγελματίας πραγματικά σε όλη του τη διάσταση. Από την άλλη, όχι μόνο επαγγελματίας, αλλά και ένας καλός άνθρωπος, γιατί η Σούζι πολλές φορές ξεχνάμε ότι είναι και μητέρα ίδια, έχει 3 αγόρια, μια πάρα πολύ καλή σύζυγος, μια μεγάλη οικογένεια. Ένας άνθρωπος δηλαδή ολοκληρωμένος. Ήτανε μεγάλο σχολείο η Σούζι. Ελάχιστοι έχουν αυτή την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα σε μια πραγματικά εξαιρετική προσωπικότητα η οποία μπορεί να τους μάθει πράγματα εκ των έσω. Αυτό που εγώ δεν καταλάβαινα πριν γίνω βοηθός της ήταν τι θα πει βιομηχανία της μόδας. Πέρα από το τι με έμαθε η Σούζι προσωπικά, αυτό που κατάλαβα δίπλα της ήταν, να σας μεταφέρω λίγο παραδείγματος χάρη, την πρώτη μου εμπειρία από ένα fashion show. Περίμενα με μεγάλη αγωνία να πάω σε ένα από τα show στο Παρίσι εφόσον τη συνόδευα στην εβδομάδα μόδας. Φτάνουμε λοιπόν, μπαίνουμε μέσα, καθόμαστε, είμαι από πίσω της εγώ, εκείνη βεβαίως στην πρώτη σειρά, κέντρο, και ξαφνικά αρχίζει το show, μουσική, όλα είναι όμορφα, προβολής φωτογράφη και βγαίνει πρώτο μοντέλο η Christy Turlington, supermodel τότε της εποχής. Και ξαφνικά έρχεται προς το μέρος μου. Φοράει ρούχα που στην αρχή δεν τα έβλεπα καν, γιατί έβλεπα την Christy βέβαια. Mm-hmm. Αλλά όσο ερχόταν η Christy προς το μέρος μας, άρχισα να καταλαβαίνω ότι έπρεπε να δω τα ρούχα. Αισθάνθηκα ότι η Christy ήταν υπέροχη, αλλά ήμασταν εκεί να δούμε τη δουλειά του σχεδιαστή. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω κάπως έτσι αυτόματα και αυθόρμητα ότι όλο αυτό είναι μια τεράστια βιομηχανία και δεν είναι μόνο το τελικό προϊόν που βλέπεις στο κατάστημα, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις σε μια πασαρέλα, είναι αυτό που συμβαίνει πριν και τι συμβαίνει μετά. Και από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που εργάζονται σε αυτή τη βιομηχανία. Έλις, κοιτώντας πίσω σε όλα αυτά τα άρθρα που έχεις γράψει, τα fashion shows που έχεις παραβρεθεί και τους ανθρώπους της μόδας που έχεις γνωρίσει από κοντά, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας ποια είναι αυτά τα συστατικά επιτέλους που χρειάζονται για να γίνει κανείς δημοσιογράφος μόδας? Νομίζω ότι χρειάζεται αυτό που λέγαμε και πριν, η περιέργεια, το μικρόβιο. Πρέπει να είσαι ανοιχτός να βλέπεις πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι σε θέση να καταγράφεις αυτά που συμβαίνουν, όχι μόνο αυτά που αρέσουν σε σένα, αλλά αυτά που έχουν κάποιο ενδιαφέρον γενικότερα. Καμιά φορά τα μπερδεύουμε αυτά, ειδικά στη μόδα, και κοιτάμε λίγο τι μας αρέσει, τι θα φορούσαμε. Πρέπει να είναι πολύ πιο γενικό. Μιλάμε για ιστορίες ανθρώπινες, ιστορίες παραγωγής, μιλάμε για ιστορία μόδας και τι θα πει μόδα ούτως ή άλλως. Είναι ο καθρέφτης ο δικός μας, ο προσωπικός, ο κοινωνικός. Είναι ένας καθρέφτης όλο αυτό το πράγμα και πρέπει να μεταφέρουμε την εικόνα, την παραγωγή, πρέπει να πάμε πίσω από την βιτρίνα, πίσω από την κάμερα, πρέπει να έχουμε και εμείς μια περιέργεια για όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ πάντα λέω ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εστιάζει πάντα στις τάσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και το κάνουν εξαιρετικά, κοιτάνε πολύ και τους ενδιαφέρει να μεταφέρουν την τάση, δηλαδή τι λένε οι οίκοι και οι εταιρείες και τα brands και οι designers για την επόμενη σεζόν. Δεν στέκομαι πάντα σε αυτό. Θέλω να δω γιατί ο σχεδιαστής θα πάει σε αυτή την τάση, γιατί μας προτείνει αυτό το πράγμα. Τι γίνεται γύρω από αυτό, τι θέλει να μας πει, πώς ήρθε, σε τι αναφέρεται, ποιο είναι το inspiration του. Δηλαδή έχει πολλά πράγματα να πει κανείς γύρω από αυτό. Και ειδικά τώρα σε μια εποχή που έχει πάρα πολύ και το θέμα με τα social media, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος έχει μια πλατφόρμα και μπορεί να έχει χώρο να γράψει κάτι, μπορεί να πάρει απλώς ένα δελτίο τύπου να το μεταφέρει και να έχει γράψει ένα κείμενο. Θέλει λίγο δουλειά αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι όταν παίρνεις μια ωραία φωτογραφία με ένα κινητό γίνεσαι αυτομάτως φωτογράφος. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να φτάσω να πω ότι είμαι δημοσιογράφος. Για πάρα πολλά χρόνια έλεγα, δουλεύω σε εφημερίδα, γράφω, αλλά αυτό το να πεις είμαι δημοσιογράφος, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο κόπο για να φτάσει κανείς να το πει.
Πώς βιώνεις την εποχή των social media, ποιες είναι οι προκλήσεις που βρίσκεις τώρα και ποια πράγματα σε κάνουν να νιώθεις κάπως αμήχανα? Δεν μπορείς να σταματήσεις τίποτα. Όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ευχάριστες και λίγο λιγότερο ευχάριστες πλευρές. Σίγουρα το ψηφιακό σύμπαν έχει δώσει μια καταπληκτική παγκόσμια διάσταση στη μόδα. Δηλαδή, άνθρωποι που αγαπούν τη μόδα αυτή τη στιγμή έχουν access να μπουν, να κοιτάξουν, να είναι και αυτοί ένα μέρος αυτού του συνόλου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αυτό δηλαδή φαίνει μια δημοκρατία στο χώρο, όπως έφανε κατά κάποιο τρόπο και η γρήγορη μόδα, μια αίσθηση ότι μπορούμε όλοι να αγοράσουμε κάτι. Κάπως έτσι και τα social media μας φέρουν πιο κοντά σε πράγματα που αγαπάμε. Από την άλλη πλευρά, αυτή η ατέλειωτη πληροφορία, η καταιγίδα, η μόνιμη, χρειάζεται να φιλτράρεται. Και όχι μόνο από τους επαγγελματίες, αλλά από εκείνους οι οποίοι είναι οι αποδέκτες της. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με την έννοια ότι δεν μπορείς να πας πίσω. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά τώρα με την κρίση την τωρινή βλέπουμε ότι χρησιμοποιούμε και τις πλατφόρμες, τις ψηφιακές για να κάνουμε ακόμα και επιδείξεις μόδας. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό, γιατί σε μια εποχή που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, που δεν μπορούν να γίνουν shows, πρέπει με κάποιο τρόπο η βιομηχανία να συνεχίσει. Παραδείγματος χάρη στο Λονδίνο, το επόμενο διάστημα για τους επόμενους 12 μήνες θα γίνονται shows ψηφιακά και το επίσης ενδιαφέρον είναι ότι θα είναι gender neutral αυτά. Δηλαδή θα είναι και γυναικείες και ανδρικές συλλογές. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και πάλι θα μπορείς και εσύ ως απλός πολίτης αν θες, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μόδα, να μπει στο site, στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσει. Αυτό είναι αρκετά επαναστατικό. Γιατί συνήθως αυτά τα events ήταν πολύ, πολύ business oriented, δηλαδή ήταν για τους επαγγελματίες του τύπου, τους buyers, αυτούς που έπρεπε να κάνουν δηλαδή τις επιχειρησιακές τους κινήσεις. Έλλης, θεωρείς ότι αυτή η κρίση που ζούμε τώρα είναι και μια καλή ευκαιρία να αλλάξουν τα πράγματα? Πιστεύεις και εσύ ότι πήγαινε πολύ γρήγορα η μόδα και κάπου είχε χάσει το νόημά της? Ναι, το πιστεύω. Συμφωνώ με αυτό, Κορίνα. Νομίζω ότι κάλπαζε σε κάποια σημεία υπερβολικά. Μας αρέσουν οι κούρσες σε πολλούς από εμάς, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια όταν βλέπεις τους αθλητές να μην μπορούν να φτάσουν στο τέρμα. Νομίζω ότι, όπως λέγαμε και πριν, τα ερωτήματα είναι τεράστια, οι απαντήσεις θα έρθουν σιγά σιγά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην κατεύθυνση. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε σε τόσο γρήγορους ρυθμούς. Είναι μεγάλο το σοκ για τη βιομηχανία και θα χρειαστεί καιρό για να επανέλθουμε σε μια νέα πραγματικότητα, όποια και να είναι αυτή. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έχουν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τις δουλειές τους, ακόμα και σε μέρη που εμείς πολύ συχνά λέμε ότι θέλουμε να δούμε να καλυτερεύουν οι συνθήκες εργασίας για ανθρώπους που δουλεύουν παραδείγματος χάρη σε εργοστάσια γρήγορης μόδας σε χώρες όπως το Βιετνάμ, η Ινδία και το Μπαγκλαντές. Αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε εμείς που είμαστε εδώ στα σπίτια μας πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουν χάσει τις δουλειές τους, έχουν κλείσει πάρα πολλά εργοστάσια. Οπότε όλα αυτά θέλουν σκέψη, συζήτηση και μια τύπου διαφάνεια, η οποία είναι μια από τις λέξεις μαζί με τη βιωσιμότητα που χρησιμοποιούμε πολύ τώρα τελευταία. Έλλης, στην καριέρα σου έως τώρα έχεις κάνει συγκλονιστικές συνεντεύξεις, τις οποίες και έχω ζηλέψει πολύ και στις οποίες δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να είχα παραβρεθεί κι εγώ εκεί την ώρα που τις κάνεις, έστω και ως ένα ποτήρι επάνω στο τραπέζι. Και συνεντεύξεις σου θυμάσαι έτσι με πολύ αγάπη και με πολύ καμάρι και που σε έχουν στιγματίσει σαν άνθρωπο. Είναι πολλά και διάφορα, αλλά τώρα στέκομαι σε μία που έγινε πρόσφατα και ήταν κάτι που πραγματικά έτσι, με συγκίνησε και εμένα προσωπικά. Είχα τη μεγάλη χαρά να βρεθώ για ένα δίωρο περίπου με τον Christian Lacroix στο Παρίσι, στο γραφείο του. Τον κυνηγούσα έτσι μερικούς μήνες γιατί έχει μεν αποσυρθεί, αλλά έκανε μια πολύ πολύ όμορφη συλλογή με τον Dries Van Noten πριν από 6 μήνες περίπου. Και επί τη ευκαιρία αυτής της συνεργασίας τον αναζήτησα γιατί συζητήσαμε ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν ήμουν στο Παρίσι και με τη Σούζη και πήγαινα στα shows του, πραγματικά ήταν συγκινητικά, ήταν τόσο όμορφα, τόσο ουσιαστικά και αυθεντικά. Και πάλι δεν σημαίνει ότι έπρεπε να σου
αρέσει η μόδα του, δεν σημαίνει ότι έπρεπε να φοράς τα ρούχα του, αλλά μπορούσες να αισθανθείς την αγάπη για αυτό που έκανε και την αγάπη που είχαν όλοι οι άνθρωποι της ομάδας του για αυτό που γινόταν τότε. Ωρώ να πω ότι αυτό το δίωρο με τον Monsieur Lacroix ήταν μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή που τη ευχαριστήθηκα ιδιαιτέρως. Μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα και on και off the record και είναι από αυτά που θα θυμάμαι. Κοιτώντας πίσω την καριέρα σου λοιπόν, ποιες στιγμές θα σου μείνουν αξέχαστες από αυτήν, για ποιες είσαι πραγματικά πολύ περήφανη? Είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και τώρα τελευταία σκεφτόμουν το εξής, ότι υπάρχουν τρεις λαμπροί Έλληνες, τους οποίους χάσαμε πρόσφατα και τους τρεις, και θα έλεγα ότι είναι τρεις άνθρωποι με τους οποίους πάντα είχα μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, με τους οποίους μιλούσαμε πάντα πολύ όμορφα και θα μας λείψουν. Μας λείπουν ήδη και θα μας λείψουν πάρα πολύ. Και αναφέρομαι στη Σοφία Τίγκο Κοσαλάκη που χάσαμε τον Νοέμβριο, τον Γιάννη τον Τζεκλένη και τον Μινά που χάσαμε πρόσφατα. Και εμένα προσωπικά θα μου λείψουν πάρα πάρα πολύ. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι είχαν χαράξει μια δική τους πορεία και εντός και εκτός. Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία δηλαδή για την βιβλιοθήκη της μόδας και του design και του κοσμήματος γενικά και την ελληνική και την παγκόσμια βιβλιοθήκη. Παρ' όλα αυτά εγώ πάντα πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα ταλέντου. Ποτέ δεν λείπει το ταλέντο από την Ελλάδα σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με μόδα και design και κόσμημα. Αυτό που λείπει είναι η οργάνωση, το πώς να γίνεις εταιρεία, το πώς να βγάλεις την ιδέα σου προς τα έξω. Αυτό λείπει. Και όπως έλεγε ο κ. Τσεκλένης, δεν βρήκαμε ποτέ τον τρόπο, στη μόδα τουλάχιστον, να κάνουμε ένα made in Greece. Δηλαδή δεν καταφέραμε να φέρουμε το σχεδιαστικό ταλέντο από τη μία με τη βιομηχανία από την άλλη και να κάνουμε brands τα οποία θα μπορούσαμε να τα ταξιδέψουμε πιο εύκολα. Παρόλα αυτά και τώρα μέσα στην κρίση έχουμε δει ένα κύμα από brands ελληνικά τα οποία ξεκίνησαν μέσα στην κρίση και έχουν αρχίσει το ταξίδι τους και εντός και εκτός και ελπίζω αυτή η καινούρια κατάσταση να μην τα σταματήσει από το να συνεχίσουν. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι και το αισιόδοξο κομμάτι. Πριν από λίγο, πολύ ωραία αναφέρθηκε στη βιβλιοθήκη της μόδας. Υπάρχουν κάποια βιβλία τα οποία εσύ προσωπικά να τα έχεις ξεχωρίσει και θέλεις να μας τα προτείνεις σε εμάς τους λάτρεις της μόδας? Καταρχήν, όποιος ενδιαφέρεται ακόμα για βιβλία είναι ήρωας. Είμαι μία από αυτές. Είμαι σίγουρη αυτό. Και ελπίζω να υπάρχουν και άλλοι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα βιβλία δεν τα βλέπεις να είναι στη λίστα των ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Και δεν αναφέρομαι στα υπέροχα coffee books που όλοι θέλουμε να έχουμε στο σαλόνι μας, αλλά σε βιβλία που είναι λίγο πιο ιστορικά, που αντί να είναι μια σειρά σε έναν υπολογιστή, μπορεί να είναι ένα βιβλίο ακόμα στον υπολογιστή, αλλά να είναι βιβλίο. Έχω πάρα πολλά και είναι διάφορα. Μου αρέσουν αρκετά οι βιογραφίες, ειδικά ανθρώπων που είναι creatives του 20ου αιώνα. Θυμάμαι ένα βιβλίο για τον Yves Saint Laurent, το οποίο το έγραψε μια Στάνφορντ Γαλλίδα που λέγεται Laurence Benaim. Πάρα πάρα πολύ δυνατό, πολύ ανθρώπινο. Προσπάθησε να μπει στην ψυχολογία του, να καταλάβουμε ότι ήταν έτσι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιαίτερα ευαίσθητος και να δούμε λίγο τη ζωή του εκ των έσω. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Τώρα, άλλα πράγματα που επίσης έχουν ενδιαφέρον είναι πολλές από τις εκθέσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Δεν γινόντουσαν πάντα εκθέσεις μόδας, δηλαδή είναι τα τελευταία 40 χρόνια που γίνονται εκθέσεις. Παλιά δεν ήταν η μόδα στα μουσεία, αυτό είναι βέβαια μια άλλη συζήτηση. Αλλά στέκομαι παραδείγματος χάρη σε έναν υπέροχο κατάλογο που μου έκαναν δώρο από την έκθεση του Alexander McQueen, το Savage Beauty. Αυτή ήταν μια έκθεση που δυστυχώς δεν κατάφερα να δω, αλλά μόνο και μόνο ο κατάλογος με ταξίδευσε πάρα πολύ. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά θα έλεγα ότι είναι λίγο επένδυση να έχεις τέτοιες εκδόσεις. Έχουν πάρα πολύ υλικό για τώρα και για πάντα. Και επίσης να μην στεκόμαστε μόνο σε βιβλία μόδας. Μόδα είναι πολλά πράγματα. Είναι και τέχνη, είναι οτιδήποτε. Η μόδα πια έχει διευρυνθεί πάρα πολύ και πρέπει να την κοιτάμε και εμείς πολύ πιο σφαιρικά. Ποιος είναι ο δικός σου ορισμός για το τι είναι μόδα και τι είναι στυλ? Αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Είναι λίγο σαν γρίφος καμιά φορά. Ξέρεις, κατά καιρούς δεν αλλάζει η ουσία της σκέψης μου, αλλά αλλάζει ο τρόπος με την οποία μπορώ να την εκφράσω. Ας το πω λίγο διαφορετικά.
Πες ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω το περίφημο μικρό μαύρο φόρεμα με μία γόβα, να βάλω το μαλλί μου πίσω και ένα ωραίο βραχιόλι. Αυτό μου αρέσει σαν στυλ, αυτό είναι της μόδας, όλοι αυτό φοράνε και πρέπει να το κάνω κι εγώ. Τι γίνεται αν αυτό το look δεν μου πάει? Θέλω να πω ότι το στυλ έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, τι μας πάει, τι μας αρέσει και πώς το χτίζουμε γύρω από αυτό. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα σημείο που γνωρίζουμε τον εαυτό μας και έχουμε την αυτοπεποίθηση να αγαπάμε κάποια πράγματα και να τα υιοθετούμε. Θέλει αγάπη κατά κάποιο τρόπο και αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν θέλει χρόνο, κόπο, χρήμα. Χρειάζεται λίγο λογική και λίγο αυτοπεποίθηση. Έλλης, την αγάπη σου για τη μόδα, εσύ προσωπικά πώς την υιοθέτησες στη ζωή σου, περισσότερο πρακτικά ή συναισθηματικά? Γιατί εγώ στα 20 μου δεν έχω πληρώσει ακόμη και το ΦΠΑ για να πάρω τη τσάντα που θέλω. Όχι ότι έχω αλλάξει και πολύ βέβαια από τότε, αλλά σίγουρα έχω μάθει να ελέγχω αυτή μου την παρόρμηση κάπως. Εσύ αγάπη περισσότερο πρακτική ή συναισθηματική επί της ουσίας? Ναι, την αγαπώ πολύ σαν συνέστημα, η αλήθεια είναι αυτή. Και όχι, δεν είμαι ένας άνθρωπος που ξοδεύει υπερβολικά και κάποιοι δικοί μου θα θέλαν να με δουν να ξοδεύω λίγο περισσότερο γι' αυτό και έχω την τύχη να μου κάνουν πολύ ωραία δώρα. Mm. Αλλά εγώ πάντα είχα έτσι μια πολύ μεγάλη αγάπη στο κόσμημα και λόγω αυτού είχα την ευκαιρία να αγοράζω αρκετά φομπιζού, τα οποία μπορείς λίγο να τα ανακυκλώσεις, να τα αφήσεις λίγο να τα ξαναβρεις. Οπότε πολλές φορές θα με έβλεπες να φοράω, ξέρεις, μια μονοχρωμία, συνήθως πολύ έντονα χρώματα, είμαι πολύ του χρώματος. Και κάτι λίγο σαν ένα κολιέ, ένα ωραίο δαχτυλίδι. Και ειδικά τότε που ζούσα στο Παρίσι, είχα την ευκαιρία να πηγαίνω σε κάποια private sales μεγάλων brand. Και εκεί μπορούσες να βρεις πράγματα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Αρκεί βεβαίως να έβρισκες το size σου, το οποίο αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά υπήρχε η ευκαιρία. Αυτό που πάντα με ντριγκάρει είναι να πας σε ένα ταξίδι και να βρεις κάτι το οποίο σου αρέσει και να το φέρεις πίσω. Μου αρέσουν πολύ αυτά τα items που έχω βρει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εντάξει, έχω και μια λίγο ethnic κατεύθυνση καμιά φορά, αλλά κατά κάποιο τρόπο να είμαι πιο πολύ του να αγοράσω κάτι από ένα μικρό brand περίεργο, έτσι λίγο διαφορετικό, παρά να πω ότι θέλω να επενδύσω σε μια πολύ κλασική ή πολύ obvious κάντα, παραδείγματος χάρη. Είμαι ευχαριστημένη με πράγματα που είναι λίγο διαφορετικά. Πώς είναι η ζωή σου στο γραφείο και πώς τα ταξίδια σου? Όταν είμαστε στο γραφείο, ξέρεις πώς είναι αυτές οι δημιουργικές ομάδες που θα κάνεις ένα σχόλιο, κάποιος θα πει κάτι, γίνεται μια ζύμωση, έχεις ερεθίσματα και συνέχεια εικόνες και συνέχεια κάτι βλέπεις. Μου αρέσει να είμαι στο γραφείο, αισθάνομαι ασφάλεια, ξέρω ότι είμαι εκεί. Πρέπει να διεκπαιρώσω κάποια πράγματα με την καλή έννοια και αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα ασφαλές μέρος για να κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που μου δίνει πραγματικά ενέργεια, ζωντάνια και με αναζωογονεί είναι ένα ταξίδι επαγγελματικό ή μη, όπου μπορώ να ξεκλέψω χρόνο και να πάω να δω μια έκθεση. Αυτό πραγματικά μου δίνει αυτή την τροφή, αν θες, για εικόνες, για σκέψη. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, να μαζεύουμε τις εμπειρίες, τις πληροφορίες, τις εικόνες και όλα αυτά από τριγύρω μας για να μπορούμε μετά να τα μεταφέρουμε. Και βεβαίως το κάνουμε πολύ και μέσω ίντερνετ αυτό, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχε το Google δεν θα είχα δουλειά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Αλλά σίγουρα μας αναζωογονεί και το έξω και είναι ένα άλλο θέμα που νομίζω σκεφτόμαστε όλη αυτή την εποχή, αν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε πάλι σε αυτή την εποχή του ταξιδιού που θα είναι πάλι για δουλειά και μη, αλλά που θα μας δίνει πάλι αυτή την εμπειρία. Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Έλλης, σε ευχαριστούμε που είσαι έμπνευση. Για μένα προσωπικά είσαι τεράστια και συνέχισε να μας ταξιδεύεις μέσα από τα ωραία σου τα κείμενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη πρόσκληση. Μπράβο στο pod.gr, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σας ακούμε και σας ευχόμαστε πολύ καλή συνέχεια. Αυτό ήταν
το podcast μας για σήμερα. Ώρα να πάω από την ντουλάπα μου επιτέλους και να πάω να ετοιμάσω το επόμενο τώρα που πήρα φόρα. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τα ωραία μας τα podcast στο pod.gr και αν έχετε καμία ιδέα ή θέλετε να μοιραστείτε οτιδήποτε μαζί μου, δεν έχετε παρά να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram μου που δεν είναι άλλο από το όνομά μου. @CorinnaVrusia δηλαδή. Μέχρι το επόμενο podcast, φροντίστε ό,τι κάνετε να το κάνετε με στυλ. Γεια σας! Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.